Κυριακή επίσης είναι η μέρα κινητοποίησης για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ως αντίδραση στην κατάθεση του νομοσχεδίου από την Υπουργό Πολιτισμού του Αθλητισμού χθες, με αφορμή την μετατροπή 5 μεγάλων μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ανάμεσά τους και το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης του Ηρακλείου. Τόσο η Παγκρίτια Ένωση Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων, όσο και η Επιτροπή Αγώνα, όσο και οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι λένε ότι, κοιτάξτε, αυτά είναι λίγο πολύ παράλογα. Εδώ βάλλονται πολύ περισσότερο. Και εμείς οι ίδιοι ως εργαζόμενοι, αλλά και η ίδια η πολιτισμική μας ταυτότητα. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό και τι θέλουν να πούνε? Θα καλημερίσω δύο κυρίες. Την πρόεδρο της Παγκρίτιας Ένωσης Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων και μέλος της Επιτροπής Αγώνα, την κυρία Έλενα Αποστολάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κύριε Δολιεράκη, σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε φωνή. Και εγώ εσάς, και επίσης την κυρία Μαρία Μαρή, η οποία είναι αρχαιολόγος, μέλος του τοπικού παραρτήματος Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, έτσι αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μαρή? Κυρία Μαρή, καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Καλά να είστε. Ξεκινάω με εσάς, κυρία Αποστολάκη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, λέτε εσείς? Γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα πολύ μεγάλο, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και στα οποία είμαστε απόλυτα αντίθετοι. Ένα από αυτά βασικό θέμα είναι ο μακροχρόνιος δανεισμός των αρχαιοτήτων. Μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει όρος ο οποίος λέει ότι μπορεί να δανειστούν οι αρχαιότητες για maximum 5 χρόνια, υπάρχει όμως το περιθώριο των ανανεώσεων στο δανεισμό, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο ανώτατο χρονικό όριο. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου μεταφέρονται αρχαία για μια έκθεση που θα γίνει στο Μουσείο της Οξφόρδης, στο Ασμόλιαν. Ξέρουμε ακριβώς πότε θα επιστρέψουν. Αν ήταν νομικό πρόσωπο, θα έφευγαν οι αρχαιότητες και βάσει τη απόφαση που θα έπαιρνε το Διοικητικό Συμβούλιο, θα μπορούσαν αυτές οι αρχαιότητες να παραμείνουν σε εκείνο σε οποιοδήποτε μουσείο με 5 χρόνια ανανέωση συνεχόμενα. Βάσει του αρχαιολογικού νόμου, ο δανεισμός μπορεί να επεκταθεί για 25 έως 25 χρόνια. Δηλαδή, φανταστείτε να εξάγουμε αρχαία στην ουσία, να τα δανείσουμε σε άλλα μουσεία, στο εξωτερικό ή ακόμα και στην Ελλάδα, για χρονικό διάστημα 50 χρόνων. Δύο γενιές και τα παιδιά μας να μην τα έχουν δει ποτέ, έτσι? Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που ζητάτε εσείς δεν είναι μόνο αυτό, γιατί σας φύγει από την άλλη και εργασιακά, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο ζητάτε είναι να αποσυρθεί στο σύνολό του αυτό το νομοσχέδιο. Η υπουργός που ήταν εδώ με το κυβερνητικό κλιμάκιο, γιατί δεν ήρθε να σας δει από κοντά? Η υπουργός δεν δέχτηκε να δει καμία επιτροπή, ούτε από το τοπικό ΣΕΑ, ούτε από τους αρχαιοφύλακες, από καμία ειδικότητα δεν δέχτηκε να μας συναντήσει, οπότε δεν υπήρχαν περιθώρια διαλόγου. Mm-hmm. Κυρία Μαρή, εσείς τι λέτε? Το νομοσχέδιο αυτό το περιμέναμε καιρό. Η Υπουργός δεν ήρθε σε διαβούλευση, δεν διαβουλεύτηκε με κανένα από τα σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού, ούτε με το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, ούτε με τους φύλακες, ούτε με τους συντηρητές, με κανέναν. Εδώ και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, και όχι μόνο, έχει ξεκινήσει την εκστρατεία ενημέρωσης του κόσμου τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Όλο και ερχόταν στο προσκήνιο αυτό, όμως τους προλάβαιναν άλλα γεγονότα. Βλέπετε το επεισόδιο με το Λιγνάδι, το Σύρια Λιγνάδι, μετά ήταν τα κλειπτά του Παρθενώνα και πάει λέγοντας. Το θέμα... Ξεκινήσατε την κουβέντα μας αυτή με το δανεισμό. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Α, και να πω εγώ εδώ ότι το αρχικό σχέδιο της Υπουργού ήταν για 100 χρόνια. Για έναν αιώνα, 50-50. Με την πίεση της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατέβηκε
ας μου επιτραπεί η έκφραση, στα 50 χρόνια. Όπως το είπατε προηγουμένως πολύ σωστά. Mm-hmm. Δύο γενιές ανθρώπων, έτσι, αυτής της χώρας δεν θα βλέπει τα αρχαία του. Ξέρετε, κυρία Δουγεράκη, όπως είπε και η συνάδελφος, έχει πολλά άρθρα αυτό το νομοσχέδιο. Μιλάει για στόχους που που πρέπει να επιτευχθούν κτλ. Όλοι οι στόχοι επιτυχάνουν. Και της εξωστρέφειας και όλοι. Ένα δεν επιτυγχάνεται, αφού το ξεκινήσαμε με το μακροχρόνιο δανεισμό το θέμα. Αυτή των παραρτημάτων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα ιδρύονται παραρτήματα μουσείων στο εξωτερικό και θα φεύγουν από εδώ οι αρχαιότητές μας και θα εκτίθενται στο εξωτερικό. Τώρα, σε κάθε μουσείο υπάρχει λίστα μετακίνητων αρχαίων. Εμείς που ξέρουμε ότι θα υπάρξει και τώρα θα βλέπουμε αρχαία ο δίσκος της Φεστού. Πείτε άλλο, ό,τι πολύτιμο έχουμε, έχουν τα μουσεία στα ποτήρια και θα πηγαίνουν στα παραρτήματα του εξωτερικού. Ωραία, μια χαρά, μισό λεπτό. Για να καταθέσω το ερώτημα έτσι όπως οδηγείται τη σκέψη μου. Έχουμε το παράρτημα και αν έχω το παράρτημα σε χ πόλεις, σημαίνει ότι κατευθύνω προς τα εκεί και το τουριστικό ρεύμα για να μπορέσουν να δουν τις ελληνικές αρχαιότητες, που σημαίνει ότι αργά και σταδιακά αυτή τη μεγάλη βιομηχανία που λέγεται τουρισμός, πολιτισμός, αρχαιότητες, την απομακρύνω από τον τόπο μου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα και τα έσοδα είναι μειωμένα. Συγγνώμη, τα έσοδα του αρχαιολογικού μουσείου, λέω για το Ηράκλειο μόνο, είναι τόσο μηδαμινά που θέλει να προχωρήσει σε αυτό το νομοσχέδιο και σε αυτή την αλλαγή το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα είναι περισσότερα τα χρήματα που θα εισπράξει από το εξωτερικό? Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο δεν είναι το θέμα του οικονομικού. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι μετά από μία περίοδο καραντίνας το Αρχαιολογικό Μουσείο το 2022 είχε εισπράξει 500.000 ευρώ. Τα χρήματα, προσέξτε, γιατί δεν είναι μόνο ένα το θέμα. Δεν είναι μόνο μία η πληγή που ανοίγει. Τι γίνεται? Τα δημόσια μουσεία τώρα που είναι, και εμείς μιλάμε για τα 5 εμβληματικότερα μουσεία της χώρας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε. Είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μπορείτε να φανταστείτε χώρα που να μην έχει Εθνικό Μουσείο κρατικό. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της χώρας λοιπόν, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό και Χριστιανικό της Αθήνας. Τα 5 μεγαλύτερα αρχαιολογικά και βυζαντινά μουσεία της χώρας, που ξέρετε έχουν και επιστημονικό ρόλο και εκπαιδευτικό. Αυτός πάβει να υπάρχει από τη στιγμή που τα μουσεία θα τα διαχειρίζονται αυτά τα διορισμένα διοικητικά συμβούλια από τον εκάστοτε υπουργό. Αφενός υπονομεύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γιατί η σκοπή των μουσείων που τους προανέφερα, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός, η σκοπή των μουσείων λοιπόν είναι αλληλένδετη με αυτούς των εφοριών και πραγματώνονται μέσα από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τώρα θα υπάρχουν διορισμένα διοικητικά συμβούλια, έτσι, που θα είναι υποχείρια του εκάστοτε υπουργού, επαναλαμβάνω. Ο υπουργός θα επιλέγει και θα διορίζει. Φαντάζεστε στα χέρια των ιδιωτών. Θα υπάρχουν και κάποιοι πάλι, εκτές έκανε μία παρέμβαση σε αυτό το άρθρο, το ποιοι θα διορίζονται κτλ. Όμως, κάτι άλλο πολύ σημαντικό, δεν ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν αυτοί που θα διορίζονται. Ποιοι, κυρία Δουλγεράκη, θα διαχειρίζονται το πολιτιστικό απόθεμα, τα ιερά και τα όσια αυτής της χώρας? Κυρία Μαρή, κυρία Αποστολάκη, λέω το εξής. Είπατε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί καν η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, να σας δει, να σας ακούσει.
από την αρχή κατάθεσης αυτού του νομοσχεδίου δεν υπήρξε καμία πληροφόρηση από κανένα στέλεχος ενδεχόμενα του Υπουργείου ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τις απόψεις σας, δεν έγινε κάποια διαβούλευση με όλους εσάς που δίνετε αυτόν τον αγώνα στην καθημερινότητά σας για το συγκεκριμένο θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι το κατεξοχήν εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα έπρεπε πρωτίστως να καλεστεί από την Υπουργό να μιλήσει για τη μετατροπή των μουσείων, είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Δεν έχει καλέσει, από ό,τι γνωρίζει και μπορεί να το βεβαιώσει η κυρία Μαρή, να τους έχει καλέσει καν να συζητήσουν. Δεν συζητάει γενικά το Υπουργείο Πολιτισμού επί Υπουργίας της κυρίας Μενδώνη με τα σωματεία. Και οι αρχαιοφύλακες, ας πούμε, μπορεί να είμαστε εδώ πέρα, ο τοπικός σύλλογος που είμαι εγώ να είναι μικρός, αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλο σωματείο που είναι στην Αθήνα, ο Σύλλογος των Μονίμων των δικών μας, ο Σύλλογος των Μονίμων Αρχαιοφυλάκων, ο Σύλλογος των Μονίμων Αρχαιολόγων, τους οποίους δεν τους καλεί καν σε συζήτηση. Δεν είναι αυτά, δεν είναι πολιτικές, δηλαδή ο πολιτισμός είναι πάνω από τα κόμματα. Δεν έχει να κάνει ούτε με τα κόμματα, ούτε με τις παρατάξεις, δεν έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν όταν δουλεύεις με εξειδικευμένο προσωπικό κατά αποκλειστικότητα. Ποιος μπορεί να χειριστεί ένα αρχαιολογικό έργο, ένα κομμάτι της αρχαιότητας, ένα έξεμα ενός μουσείου? Πρωτίστως ο αρχαιολόγος. Είναι δυνατόν όταν πας να αλλάξεις πράγματα στο ΕΟ, στην εργασία του επάνω, να μην συζητάς μαζί τους, να μην συζητάς με κανένα εξειδικευμένο άνθρωπο? Θεωρούν κατά την άποψή σας, την ταπεινή κυρία Μαρία, ότι εσείς δεν προασπίζετε τα συμφέροντα των αρχαιοτήτων και του πολιτισμού? Τι στην ευχή? Δεν μπορώ να φανταστώ ότι φτάνουν και σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτό. Απλά... έτσι, έχει ανοίξει ένας δρόμος, τίποτα δεν είναι τυχαίο, κυρία Δουλγεράκη. Ο μακροχρόνιος δανεισμός που είπαμε προηγουμένως, που αναφέραμε προηγουμένως... τα 150 για να φτάσουμε στα 50, τα 25. Ήταν το πρώτο στάδιο. Μετά περνάμε, γιατί ιδρύουμε τώρα, θα ιδρύουμε και τα παραρτήματά μας και θα λέμε να, τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Ξεκίνησα να λέω προηγουμένως και δεν το ολοκληρώσαμε. Αυτό που είπατε για τα έσοδα. Μειώνονται τα έσοδα του ΟΔΑΠ, του Οργανισμού Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπονομεύεται ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας του συστήματος. Τα έσοδα των μουσείων, έτσι, αυτά, το οποιοδήποτε μουσείο από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, θα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά αυτό το διορισμένο διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Η αποκοπή των εσόδων αυτών, τι θα κάνουν? Θα βλάψουν τα άλλα μικρότερα μουσεία. Καταλαβαίνετε τι λέμε αυτή τη στιγμή. Τα μεγάλα μουσεία είναι οι αιμοδότες των μικρότερων μουσείων, των μικρότερων αρχαιολογικών χώρων. Θα δούμε να κλείνουν μουσεία μικρότερα που ξέρουμε τι ρόλο επιτελούν στις μικρές κοινωνίες αυτές. Ποιος είναι ο πολιτιστικός τους ρόλος, ο παιδευτικός τους ρόλος. Μάλιστα. Έχουν μικρές κοιτίδες πολιτισμού. Να σας ρωτήσω το εξής. Όλοι αυτοί οι φόβοι σας ότι μπορούν να έρθουν πραγματικά ή θα έρθουν τα πάνω κάτω, πώς προκύπτουν εξαιτίας όλων αυτών? Δηλαδή θα σας πει κάποιος γιατί δεν τους εμπιστεύεστε? Πάω και στην άλλη πλευρά, έτσι. Απλά απαντήστε. Καταρχήν, δεν έχεις έρθει σε διαβούλευση με κανέναν από τους φορείς του πολιτισμού, έτσι, αρχαιολόγους, φύλακες, γιατί προσέξτε, δεν βάλλονται μόνο τα αρχαία ή αρχαιολογική ή τα μουσεία. Λοιπόν, και οι εργαζόμενοι δεν θα περάσουν μόνο τα μουσεία στα χέρια των ιδιωτών, θα περάσουν και άλλες λειτουργίες, όπως είναι η φύλαξη, ο καθαρισμός. Δεν έχει γίνει καμία οικονομοτεχνική μελέτη που να υποστηρίζει ότι αυτό το εγχείρημα θα είναι επιτυχημένο. Μιλάει, οι εξαγγελίες της Υπουργού λένε περί οικονομικής αυτοτέλειας. Βρείτε μου ένα μουσείο στον κόσμο που να αυτοχρηματοδοτείτε. Ξέρετε τι χρηματοδότηση πήρε το Μουσείο Εμπενάχη, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου από το κράτος? Δεν το γνωρίζω. 1.900.000 ευρώ. Δεν μπορούν. Κόντεψαν να κλείσουν μουσεία μέσα στην πανδημία. Δεν μπορούν να είναι. Και καλώς χρηματοδοτούνται. Αλλά μην μας λες ότι
Μην ευαγγελίζετε την οικονομική αυτοτέλεια. Αυτό δεν υπάρχει. Δείτε τις ανακοινώσεις των συναδέλφων στο Μουσείο της Ακροπόλεως, που είναι νομικό πρόσωπο, έτσι ιδρύθηκε, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Να δείτε γιατί δεν πρέπει, οι συνάδελφοι που το ζουν τώρα 13 χρόνια, γιατί δεν πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα μουσείο αποκλειστικά για τον Ιερό Βράχο. Εδώ μιλάμε για μουσεία που το λέω και το λέμε και το φωνάζουμε όλοι, που έχει θησαυρούς στις αποθήκες. Αυτό το πολιτιστικό απόθεμα ποιος θα το διαχειρίζεται, ποιος και με ποια κριτήρια, όταν οι άνθρωποι που πρέπει να μιλήσουν, κυρία Δουλγεράκη, μπήκε στη διαβούλευση, μέσα σε μία εβδομάδα τελείωσε η διαβούλευση, λοιπόν μπήκε στην Επιτροπή της Βουλής των Μορφωτικών Υποθέσεων, δεν ήξεραν ούτε καν οι πρόεδροι, θα πήτανε να το περάσει την 9 του μήνα, θα πάει 13, οι άνθρωποι δεν ξέρουν, δεν ενημερώνουν τίποτα. Μάλιστα. Εξού και αυτή η δική σας η κινητοποίηση, βέβαια υπάρχει και Οι κινητοποιήσεις μας, κυρία Δουλγεράκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν έχουν ξεκινήσει τώρα. 29 του Απρίλη, λίγο πριν το Πάσχα, κάναμε μια μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας και δεν ήταν μόνο αυτή η δράση που κάναμε. Απλά τώρα έσκασε η βόμβα στα χέρια μας. Είναι αλήθεια και στην προηγούμενη συγκέντρωση έτσι ακριβώς. Ένα μήνα πριν τις εκλογές βιάζεται. Πώς θα το εφαρμόσει? Πώς θα το εφαρμόσει? Να πούμε βέβαια εδώ ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πει ότι δεν θα το ψηφίσουν. Εντάξει, δεν λέει τίποτα όμως αυτό. Όχι, προσέξτε, μόνοι τους τα ψηφίζουν. Ελπίζομαι ότι... έχουμε τη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων, που δεν είναι αυτό αμεληταίο για μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα τα κόμματα δεσμεύτηκαν ότι δεν θα το ψηφίσουν. Τώρα τι να πώς πω. Θα το εφαρμόσει, πώς θα το εφαρμόσει ένα μήνα πριν τις εκλογές? Ξέρετε τι σημαίνει να στηθούν οργανισμοί, όλα, δεν είναι πατάω ένα κουμπί και είναι όλα έτοιμα. Τώρα πάνω σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Πάνω σε αυτό έχετε δίκιο, ότι δεν είναι απλά ένα κουμπί το οποίο πατάς και σου αυτοματοποιεί τα πάντα. Μιλάμε για τα ιερά και τα όσια αυτής της χώρας, έτσι, για τον πολιτισμό της. Ναι, ναι. Θα λοιπόν, μπορούσα να προσθέσω κάποια πράγματα, παρακαλώ. Με δύο κουβέντες, σας παρακαλώ. Ναι. Θέλω λίγο να καταλάβει ο κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή τι σημαίνει πρακτικά για τον επισκέπτη. Σημαίνει ότι όλες οι δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται από το Μουσείο Ηρακλείου και από τα υπόλοιπα μουσεία θα περικοπούν, θα σταματήσουν. Όπως είναι η δωρεάν ξεναγήση την Κυριακή, έχουμε δωρεάν ξεναγήση πάλι από τους αρχαιολόγους του Μουσείου. Αυτό το πράγμα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν γίνεται. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, όλοι οι μαθητές δεν πληρώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις μέσα στο Μουσείο. Αυτό επίσης θα καταργηθεί. Και πόσες άλλες δραστηριότητες επιπλέον θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο, τέλος πάντων ένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου, θα μπορούν να γίνονται μίσθωση των χώρων για εκδηλώσεις και μαζικές επισκέψεις εκτός ωραρίου επισκεψιμότητας του μουσείου και η κάλυψη των εξόδων θα γίνεται από διοργανωτές. Δηλαδή, αν εγώ είμαι μια πλούσια επιχειρηματία και θέλω να κάνω τα γενέθλιά μου αύριο μεθαύριο στην αίθουσα του δίσκου της Φεστού, θα μπορώ να το κάνω. Είναι δυνατόν να πάμε σε αυτή τη λογική? Πραγματικά, έχουμε δει σε μουσεία του εξωτερικού να γίνονται συμπόσια μέσα σε αίθουσες με αρχαιότητες. Έχει γίνει μία φορά στο παρελθόν, ακόμα και στο Βρετανικό Μουσείο, συνέχεια με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θέλουμε αυτό το πράγμα για τα μουσεία μας και αυτό το πράγμα για τον πολιτισμό μας. Θεωρώ πως δεν το θέλουμε αυτό. Είμαι σίγουρη ότι οι Ηρακλειώτες θα σταθούν στο πλάι μας και τους καλούμε όλους να έρθουν την Κυριακή έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Να είμαστε όλοι μαζί, να ενημερωθούν, να απολαύσουν και την δωρεάν ξενάγηση που θα γίνει, ώστε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο, για να αποσυρθεί. Το Μουσείο Ηρακλείου και οι συνάδελφοι που είναι εκεί, γιατί ένα άλλο από τα άρθρα του νομοσχεδίου, η εξωστρέφεια, να προάγει την εξωστρέφεια. Ελάτε να δείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελούνται. Πόσα σχολεία δεν πηγαίνουν έρχονται, πόσες άλλες κοινωνικές ομάδες χωρίς αποκλεισμούς. Μπείτε να δείτε τους ψηφιακούς κόμβους του μουσείου. Πόσες βραβεύσεις έχει το Μουσείο Ηρακλείου. Και από ιδιαίτερα προσοντούχους αυτή τη στιγμή συναδέλφους που υπηρετούν,
και πιστεύουν και δίνουν το αίμα τους για αυτό το μουσείο. Κυρία Μαρή, κυρία Αποστολάκη. Επίσης δεν θα είναι μόνο η δράση αυτή, όλη αυτή την εβδομάδα, και γι' αυτό το λέμε αυτό που είπε και η συνάδελφος, καλούμε τον κρητικό λαό, γιατί δεν είναι μόνο του Ηρακλειώτικου λαού, είναι ένα μουσείο για όλη την Κρήτη που έχει αρχαιότητες από όλη την Κρήτη. Είναι το Μουσείο της Κρήτης, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η παλιότερη... ένα μουσείο μινωικού πολιτισμού. Ξέρετε πόσους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Κυρία Μαρή, μην ανησυχείτε. Θα τα λέμε συχνά πυκνά και μέσα στην άλλη εβδομάδα, έτσι ώστε να θυμίζουμε, να υπενθυμίζουμε αυτά τα οποία τα τρέχουν. Δίπλα σας είμαστε. Θέλω μόνο να θυμίσω στους παλιότερους, οι οποίοι αυτή την ώρα ενδεχόμενα, αλλά είναι και η τελευταία κουβέντα που λέμε, γιατί με περιορίζει ο χρόνος, πρέπει να πω στα διαφημιστικά μηνύματα τι αγώνας είχε γίνει και τι είχε κερδιθεί τότε, για να μην φύγουν εκθέματα του μουσείου μας και να πάνε αλλού. Λοιπόν, αν το θυμηθούν οι παλιοί, ενδεχόμενα να δίνετε ένα παράδειγμα. Το δίνουμε και μας το θυμίζουν και αυτοί, κυρία Δουλγεράκη, άνθρωποι που περνούν, που μας βλέπουν στο δρόμο. Ωραία. Που τους ενημερώνουμε. Εμείς θα κλιμακώσουμε τους αγώνες. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Και με όλους τους συναδέλφους και άλλων σωματείων. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Μη στεναχωριέστε. Θα είμαστε συνεχώς κοντά. Την Κυριακή, γιατί συμμετείχατε στην κινητοποίηση το 1979. Το θυμηθήκατε, ναι, σας το είχα πει. Θα τα πούμε λοιπόν την Κυριακή. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.